Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Δικαστικού Σώματος και Επιθυμικού και Κυβέρνου, βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον Άγιο Παναγιώτη τον Αρχαγγέλο, μια σπουδαία μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ελληνικής Ιστορίας, ο οποίος θυμάται ιδιαίτερα ως προστάτης των αγαστών και των κυβόρων. Η ζωή και η δράση του Πλησίου είναι του ευάλωτη, όχι μόνο λόγω της πνευματικής του πορείας, της φιλοσοφικής του κατάρτισης και της βαθιάς του καλλιέργειας, αλλά και λόγω της συνεισφοράς του στην ελληνική κοινωνία, τόσο ως δικαστής του Αρχιεπάρχου, όσο και ως χριστιανός μάρτυρας. Για τον λόγο αυτό, θα αναφερθούμε στις εκλογές του κ. Παχύρου, τη σημασία της εγκλωσίας στη ζωή του και τον λόγο για τον οποίο περνάει ως προστάτης των δικαστών και των δικηγόρων. Ο κ. Διονύσιος γεννήθηκε στην Αθήνα περίπου το 9 μετά Χριστό και κατά τις πηγές ανάμεσα από τους πιο επιφανείς και μορφωμένους Αθηναίους της εποχής του. Ανήκε στο Ινστιτούτο των Αγιοπαγών, δικαστό του Αγιοπάγου από μόνο το δικαστήριο της Αρχαίας Αθήνας. Το δικαστήριο αυτό δεν είναι απλώς οικονομικό σώμα, αλλά προσώπευε την απολύτωση της Αθηναϊκής Σοφίας και δικαιοσύνης και οι δικαστές του πλέον πολύ αυστηρά κριτήρια. Ο Διονύσιος, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, ήταν γνωστός για την καθαρότητα του χαρακτήρα, τη δίκαιη κρίση και την ανυποχώρητη γνωσιοσύνη του στην μαλλική της θετική. Ο Διονύσιος είναι στην αρχή της ζωής του όπως και οι περισσότεροι κονταφθεί και τον άντρας. Ωστόσο, μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή του, παρατήρησε ένα παράδεισμα στον ανθρωπικό φαινόμενο, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης του Χριστού. Βρισκόταν τότε στην Λιούπολη της Αιγύπτου, όταν ο ίδιος σκοτίνιασε τον Θεό για την Μεγάλη Παρασκευή, γεγονός που τον συγκρόνησε βαθιά και τον έκανε να αναφωνήσει ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλυτε, ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το πάνω. Κατά την επιστροφή του στην Αθήνα είχε την ευκαιρία να ακούσει το εγχείρημα του Αποστόλου Παύλου στον Άγιο Πάπα, το οποίο άκουσε την ψυχή του και οδήγησε τον Διονύσιο στο να πιστέψει και να αποκτηθεί χριστιανός μαζί με την οικογένειά του. Σύντομα ανέλαβε τον ρόλο του Επισκόπου των Αθηνών, διαδεχόμενο στον Επισκοπικό Θρόνο τον Ευσεβίου, φιλόσοφο και δάσκαλο του Ιερόφυλλου. Παρά τη θέση του και τις προκλήσεις της εποχής, διατήρησε τη βαθιά αφοσίωση του στη χριστιανική πίστη, συνεχίζοντας να υπηρετεί τη δικαιοσύνη και την αλήθεια με ακαιρότητα. Ενώ ταυτόχρονα υπήρξε συγγραφέα πλήθους θεολογικών συγγραμμάτων. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, όταν έμαθα ότι στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Τέρα του Χριστού ταξίδεψε μέχρι εκεί όπου και τη συνάντηση. Ο Άγιος Διονύσιος μαρτύρησε για την πίστη του πιθανώς κατά τον 1ο αιώνα και υπέστη να τελικό δάνο στην πυρά.